Το πρώτο είναι ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την κρίση που υπάρχει, που μοιάζει να είναι σε επίπεδο δηλώσεων. Την κρίση εννοώ ανάμεσα στην Τουρκία και στις ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε, μας ανησυχεί, αυτή είναι η ερώτηση. Να πω ένα, αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο για το προηγούμενο. Να πω ότι η υπεράσπιση της δημόσιας τηλεόρασης και του χαρακτήρα της, ενός πλουραλιστικού δημοκρατικού χαρακτήρα, μιας αξιόπιστης δημόσιας τηλεόρασης, πρέπει να είναι στο επίκεντρο, κατά τη γνώμη μου, όλων των πολιτικών δυνάμεων, ανεξαρτήτως ποιος είναι στην κυβέρνηση. Συνεπώς, τέτοιου τύπου σχόλια μάλλον αλλού παραπέμπουν παρά σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έτσι η αρχή, και εν πάση περιπτώσει να θυμηθούμε ότι τα 3 ευρώ κάθε μήνα για εργαζόμενους 2.000 και, που ήταν 3 ευρώ και στην ΕΡΙΤ με 600 εργαζόμενους, δεν είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύει, δεν είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Ας φύγουμε, υπάρχουν άλλα ζητήματα. Ας φύγουμε. Πάω λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε. Στα ζητήματά μας, ας μην μείνουμε τώρα στην ΕΡΤ. Πολύ γρήγορα. Μια ιστορία που θα τη βρίσκουμε μπροστά μας μέχρι να προχωρήσουμε και εμείς και η εικόνα μας. Πολύ γρήγορα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι αυτή η ένταση δεν είναι χωρίς συνέπειες, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι μια ανέφελη διαμάχη λεκτική ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Τουρκία. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο βάθος. Και το μεγαλύτερο βάθος δεν πρόκειται απλώς και μόνο για μια απαγόρευση ή για ένα περιορισμό των εκδηλώσεων, εν πάση περιπτώσει, Τούρκων αξιωματούχων σε ευρωπαϊκές χώρες υπέρ του δημοψηφίσματος του ΝΕ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δει κανένα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η Ευρώπη ή οι ευρωπαϊκές χώρες αντιδρούν με έναν ορισμένο τρόπο σε αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, και νομίζω ότι έχουμε σαφείς περιορισμούς ελευθεριών. Τα έχουμε δει κυρίως, αν θέλετε, με τους Κούρδους και τις πολιτικές τους εκπροσωπήσεις. Θυμίζω εδώ ότι βουλευτές του HDP, του Τούρκικου Κόμματος Ελευθερίας, που αντιπροσωπεύει κυρίως τους Κούρδους, βρίσκονται στην φυλακή, και ο ηγέτης, ο κύριος Ντερμιτάς. Συνεπώς, είναι μια κρίση, θα έλεγα, που αφορά και το εσωτερικό της χώρας, διότι πάμε σε μια εγκαθίδρυση ενός μονοπρόσωπου συστήματος, και η Ευρώπη πιθανά αντιδρά σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι εμείς και ως χώρα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό προσανατολισμό για μια ειρηνική συνεργασία, να αποκρύουμε ταυτόχρονα με αποφασιστικότητα τις όποιες απειλές που πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας, και σε κάθε περίπτωση εγώ δεν νομίζω ότι συμφέρει ούτε την Ευρώπη και πολύ περισσότερο την Τουρκία να είμαστε σε ένα πολεμικό, θα έλεγα, κλίμα. Τι σας κάνει να το λέτε αυτό, το προσφυγικό? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι μία παράμετρος κρίσιμη είναι αυτή. Το γνωρίζουμε όλοι. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Ερντογάν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη στρόφιγγα να ανοίξει ή να κλείσει τη ροή των προσφύγων προς την χώρα μας, που είναι χώρα πρώτης υποδοχής. Και όλα αυτά σε μια πάρα πολύ κρίσιμη και ευαίσθητη περίοδο, θα έλεγα. Νομίζω ότι ο δρόμος των απειλών, και αυτών των απειλών, δηλαδή του ανοίγματος της στρόφιγγας, αλλά και ο δρόμος των περιορισμών των δημοκρατικών ελευθεριών μέσα στην Τουρκία, δεν είναι προς το συμφέρον του τουρκικού λαού πρώτα απ' όλα. Την αυτοσυγκράτηση που πρέπει να υπάρχει, ναι, και την ταλάντευτη στάση που πρέπει να έχουμε και εμείς και στα εθνικά μας θέματα. Μήπως όμως είναι το momentum τέτοιο ώστε να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε? Δηλαδή σε αυτή τη φάση που όλοι αρχίζουν και βλέπουν το πώς λειτουργούν και πώς συμπεριφέρονται οι Τούρκοι και που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, έχει ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή η χώρα μας που θα έπρεπε να το αξιοποιήσει? Η χώρα μας πρέπει να αξιοποιεί πάντα τα γεωπολιτικά της πλεονεκτήματα. Όχι όμως συγκυριακά. Όχι γιατί τώρα συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι, τουλάχιστον από τη δικιά μου σκέψη, είναι μακριά η
εκμετάλλευση αλακάρτ. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Λέτε ότι δεν έχει βάθος αυτή η αντίθεση και φοβάστε ότι μετά τις εκλογές την επόμενη μέρα θα αλλάξουν όλοι τις πολιτικές τους και θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Αυτό είναι που σας φοβίζει? Όχι, αλλά εγώ νομίζω ότι οφείλουμε να επενδύουμε, όπως είπα, από τη μια στην συνεργασία και γείτονας είναι, γείτονας θα συνεχίσει να είναι, από την άλλη στην προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε κράτος και μάλιστα κράτος που θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και στην αταλάντευση απόκρουση οποιονδήποτε επιθετικών επιδιώξεων. Αν επιχειρήσουμε, για να το πω έτσι με μια μεγαλύτερη σαφήνεια, εκμετάλλευση δεν ξέρω για ποιο λόγο ή για ποιο σκοπό, παραδείγματος χάρη, να προωθήσουμε τις θέσεις μας, να τις κάνουμε ακόμα πιο γνωστές ίσως, κύριε Νατά. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν πρέπει η πολιτική μας να επηρεάζεται με, αν θέλετε, χρονικές, μάλιστα, ιστορικές στιγμές, μάλιστα, που η γείτονα χώρα μπορεί, κύριε, να βρίσκεται στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Πρέπει να είμαστε όμως σαφέστατα, ναι, κατά των προκλήσεων, υπέρ της συνεργασίας, υπέρ των δημοκρατικών ελευθεριών. Άρα, κυρία Παπακώστα, αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη, είναι...